Διαταγή είναι παραμερισμένα για την πίστοση της Ελλάδος μας και άλλα 50 δισεκατομμύρια είναι παραμερισμένα για την πίστοση της Κύπρου μας και μας έχει δώσει εντολή εκταμιεύσεως η οποία αυτή η εντολή έχει τρεις όρους. Τα χρήματα που είναι εδώ, σε είδος Αμερικάνικων ομολόγων. Η εκταμείευση τους είναι κάτω από double custody, δηλαδή δύο υπογραφές ώστε να μην κλαπούμε. Και ο τρίτος όρος είναι θα καταρτήσουμε διεθνή επιτροπή ως ότου να ανοίξουμε όλες τις συμβάσεις και να δούμε πού και πώς η Ελλάδα μας χρωστάει αυτά τα 300-400-500 δισεκατομμύρια. Και εάν καμία από αυτές τις συμβάσεις ή το χρέος το οποίο μας λένε ότι χρωστά η Ελλάδα μας είναι επαχθές, είναι ψεύτικο, να το παραμερίσουμε και να παραπέμψουμε όλους τους υπεύθυνους για αυτό το ψεύτικο το χρέος στην δικαιοσύνη, να πληρώσουμε το υπόλοιπο. Τα χρήματα αυτά ο κ. Σόρας θα δανείζει στην Ελλάδα μας για 100 χρόνια με 0,5% τόκο. Και μόνο και μόνο από τα χρήματα τα οποία γλιτώνουμε από τη μη πληρωμή τόκου, μέσα σε ούτε 10 χρόνια ξεπληρώνεται όλο το χρέος, το κεφάλαιο και η Ελλάδα μας είναι τελείως ξέχρεη. Μας έχει δώσει εμένα προσωπικά, μου έχει δώσει εντολή πληρωμής. Οι πρώτες πληρωμές είναι για τα σώματα ασφαλείας, στους αστυνομικούς μας, στο στρατό μας, στα παιδιά μας που είναι στο μέτωπο που μαζεύουν σφαίρες για μας, στους δασκάλους, ως ότου τα παιδιά μας να έχουν άριστη παιδεία, πληρωμές εκατομμύριο άνεργους, μη εργαζόμενους, λίγο πληρωμένους ή καθόλου πληρωμένους. Έχουμε αρκετά χρήματα να πληρώσουμε, να δώσουμε, να εκταμιεύσουμε στον ελληνικό λαό, ως ότου να μπορέσουμε να αρχίσουμε, αν θέλει, στη μηχανή πάλι, να μπει σε τροχιά, σε ταχύτητα που λέμε, και να πάμε μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.